Ανησυχητικά στοιχεία έρχονται στο φως με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια ημέρα ασφαλούς διαδικτύου. Όπως θα δούμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, 6 στα 10 παιδιά δημοτικού μάλιστα έχουν προφίλ στα κοινωνικά δίκτυα και συνομιλούν με αγνώστους στο ίντερνετ, ενώ 8 στα 10 σερφάρουν χωρίς την επίβλεψη των γονέων τους. Από την άλλη όμως, 4 στους 10 ενήλικες αποφεύγουν τις ηλεκτρονικές αγορές και τραπεζικές συναλλαγές μέσω του ίντερνετ. Πολλές ήταν, κυρίες και κύριοι, παράλληλες εκδηλώσεις ενημέρωσης του κοινού σε όλη την Ελλάδα για την ασφαλή χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας. Είναι πολύ συχνό να σου στέλνουν μηνύματα που δεν θες ή να χακάρουν το λογαριασμό σου. Μου έχουν στείλει πολλές φορές μηνύματα άνθρωποι που δεν ξέρω. Τα στοιχεία σοκάρουν. 3 στους 10 μαθητές δημοτικού συνομιλούν με αγνώστους που γνώρισαν στο διαδίκτυο. Σύμφωνα με έρευνα του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου, 7 στα 10 Ελληνόπουλα κάτω των 13 ετών έχουν προφίλ σε κάποιο μέσο κοινωνικής δικτύωσης. 8 στα 10 σερφάρουν χωρίς τη γονική επίβλεψη και 1 στα 5 δηλώνει ότι έχει υπάρξει θύμα διαδικτυακής παρενόχλησης. Ένα 10% των παιδιών του δημοτικού ξενυχτούν και ένα 20% των παιδιών του γυμνασίου με το ίδιο τρόπο, που αποδεικνύει ότι τίθεται και θέμα πολύ σοβαρό μέσα και επιμέλειας, καθότι όταν ξενυχτούν τα παιδιά διαταράσσεται έντονα η ψυχοκοινωνική τους ανάπτυξη και πρέπει να το δουν πάρα πολύ σοβαρά αυτό. Τους είχαν στείλει μηνύματα και είχαν κανονίσει να συναντηθούν και δεν ήταν φυσικά αυτοί που περίμεναν. Μαθητές εθελοντές από το You Smile του Χαμόγελου του Παιδιού καλούν τους γονείς να είναι παρατηρητικοί. Το 1056 λοιπόν, είτε πρόβλημα διαδικτυακό είτε όχι, είναι στη διάθεσή τους 24 ώρες. Νέοι άνθρωποι, νέοι επιστήμονες απαντάνε με φιλική διάθεση, με χεμήθεια. Δεν απαντάμε στα κοβιστικά μηνύματα, κρατάμε και αποθηκεύουμε τις συνομιλίες μας, αναφέρουμε το πρόβλημά μας στους γονείς μας ή σε άλλους ενήλικες που εμπιστευόμαστε. Είναι μερικές από τις συμβουλές που δίνει το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου. Το Υπουργείο Παιδείας αναλαμβάνει μια σειρά από δράσεις που αφορούν στην εισαγωγή μιας νέας θεματικής στο σχολείο και αφορά ακριβώς σε ζητήματα της ασφαλούς πλοήγησης στο διαδίκτυο. Ιδίως στους 10 Έλληνες έχουν αντιμετωπίσει πρόβλημα ψηφιακής ασφάλειας. Έχουμε περισσότερες επιθέσεις πλέον κάτω από πληροφοριακών συστημάτων με προσκοπό το να υποκλέψουν προσωπικά δεδομένα και να παραβιάσουν υπολογιστικά συστήματα για να πάρουν λύτρα οι εγκληματίες του κυβερνοχώρου. Λόγω αυξημένων κρουσμάτων ψηφιακών επιθέσεων, οι 4 στους 10 Έλληνες δεν προχωρούν σε τραπεζικές συναλλαγές μέσω web banking και διαδικτυακές αγορές.